Τρεις ναυαγοί που είχαν εγκλωβιστεί για μία εβδομάδα σε ένα απομονωμένο νησί στο Δυτικό Ειρηνικό, σώθηκαν όταν ένα αεροπλάνο του Αμερικανικού Ναυτικού που του έψαχνε, εντόπισε τα φυλαφίνικα που είχαν χρησιμοποιήσει για να σχηματίσουν τη λέξη «Βοήθεια» σε μία μόδη παραλία. Οι άνδρες όλοι τους γύρω στα 40 βρέθηκαν σε καλή κατάσταση την Τρίτη στο νησί Πίκελοτ, ένα μικρό ερημονήσι που καλύπτεται από φοινικό δέντρα σε απόσταση περίπου 667 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά του Γκουάμ, όπως έγινε γνωστό από την Αμερικανική Ακτοφυλακή σε μία ανακοίνωση. Οι ταυτότητές τους και οι επικότητές τους δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί. Η περιπέτεια των τριών άρχισε την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα όταν ξεκίνησαν ένα ταξίδι με μια βάρκα που διέθετε εξολεμβιο κινητήρα από την ίσο πόλη Βουάτ, σε απόσταση περίπου 100 ναυτικών μιλίων ανατολικά από το σημείο που βρέθηκαν όπως ανέφερε η ακτοφυλακή. Έξι μέρε αργότερα, αφότου οι εμπειροί ναυτικοί δεν είχαν δώσει σημεία ζωή, η ανεψιά του ειδοποίησε τι αρχέ και η ακτοφυλακή και το πολεμικό ναυτικό ξεκίνησαν μια επιχείρηση έρευνα και διάσωση. Η αρχική περιοχή που εκτείνονταν οι έρευνε ήταν πάνω από 78.000 τετραγωνικά ναυτικά μίλια. Μία ημέρα αργότερα, ένα αεροσκάφο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε τη λέξη βοήθεια που είχαν σχηματίσει χρησιμοποιώντα φύλλα φίνικα και άρχισε την επιχείρηση διάσωση. Αυτή η έξυπνη ενέργεια ήταν καθοριστική στο να καθοδηγήσουν τι προσπάθειε διάσωση ακριβώ στο σημείο που βρίσκονταν, εξήγησε η υποπλήρχο τη ακτοφυλακή Τσέλσι Γκαρσία σε μία ανακοίνωση. Οι New York Times έγραψαν πως δεν είναι η πρώτη φορά που ναυαγοί διασώζονται από το νησί. Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, τρεις αγνοούμενοι ναυτικοί είχαν βρεθεί αφότου έγραψαν SOS στην άμμο.